Δεκάδες νεκρά ψάρια μέσα σε νερά που παραπέμπουν σε βούρκο. Και όλα αυτά σε μια από τις τουριστικότερες περιοχές του πιο τουριστικού Δήμου της Κρήτης και ίσως ολόκληρης της χώρας. Ο λόγος για το Δήμο Χερσονήσου και τους κατοίκους αλλά και επιχειρηματίες στην ανάληψη, που από νωρίς ημέρα το πρωί βλέπουν μπροστά τους το αποτρόπαιο θέαμα, αγνοώντας πώς και από πού τα ψάρια βρέθηκαν νεκρά να επιπλέουν μέσα στο νερό. Αυτό το χάλι εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Υπάρχουν κάποιες εικασίες από την τοπική κοινωνία για τις πιθανότητες που προξένησαν αυτό το φαινόμενο, όμως καλό θα ήταν να πάρουμε επίσημη ενημέρωση προκειμένου να αποφανθούμε από αυτού. Τα νερά στις εκβολές του από Σελέμι εδώ και μέρες έχουν αλλάξει, όπως λένε, χρώμα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες, όπως τόνισαν οι κάτοικοι, υπήρχε και μια περίεργη οσμή. Ενδείξεις ότι κάτι δημιούργησε τις προϋποθέσεις οι κέφαλοι που μπήκαν από τη θάλασσα το προηγούμενο διάστημα να βρεθούν σήμερα νεκροί. Εάν είναι κάποιο φυσικό φαινόμενο, θα μας το πει η περιφέρεια και πώς αντιμετωπίζεται. Αν είναι ανθρωπογενής δραστηριότητα, παράδειγμα μία απόθεση κάποιων λιμάτων νοτιότερα επί του Αποσελέμι, θα κάνουμε τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου αυτό να μην ξαναγίνει. Βέβαια, εδώ καταλαβαίνετε όλοι ότι χρειάζεται και η ατομική ευθύνη ενός εκάστου. Παλιά, δηλαδή κάποια στιγμή που είχαν ρίξει από μακριά, που έτρεχε το ποτάμι λίγο νερό και είχαν ρίξει κατσιγάρους, τα ψάρια πάλι εμφανιστήκανε. Αλλά πιο πολύ όταν έχουμε αυτή την κατάσταση. Το νερό ακολουθεί τη στάθμη της θάλασσας και δεν είναι υφάλμηρο. Δεν μπορεί να βρωμίζει το νερό έτσι από τη θάλασσα. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Έγκος, που έφτασε στο σημείο, τόνισε ότι θα διερευνηθούν όλες οι πιθανότητες, ενώ το παρόν έδωσαν στελέχη από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας και ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ, που έλαβαν δείγματα από τα νεκρά ψάρια αλλά και το νερό. Εμείς θα πάρουμε τα ψάρια και θα πάμε στο εργαστήριο και θα προσπαθήσουμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα παθολογικό στα ίδια τα ψάρια. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά την ανάλυση του νερού, φαντάζομαι θα γίνει από άλλα εργαστήρια. Ο κύριος Έγκος ανέφερε, χωρίς να συνδέει τα δύο γεγονότα, ότι εδώ και κάποιες μέρες δεν λειτουργεί ο βιολογικός της Χερσονήσου, ο οποίος εξυγχρονίζεται, ενώ τόνισε ότι και λόγω προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά και του τουρισμού, το θέμα θα πρέπει να λυθεί άμεσα με υπευθυνότητα. Υπάρχει μία συμφωνία με τη ΔΕΗΑ Ηρακλείου που δέχονται τα λίμματα από εδώ, άρα ο καθένας πάει και τα αποθέτει εκεί. Ελπίζω να μην υπάρχουν ασυνείδητοι που πάνε και αποθέτουν λίμματα επί της Κήτης του ποταμού και ειδικά αυτή την εποχή που ξεκινάει ο τουρισμός και η εικόνα είναι πάρα πολύ άσχημη.